Σε τέσσερις κατευθύνσεις θα κινηθούν οι έρευνες της Ad Hoc Επιτροπής για τη διερεύνηση των δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Πρώτη κατεύθυνση, η έρευνα των δανείων του συνεργατισμού που γίνεται από το Γενικό Ελεγκτή. Ο Οδυσσίας Μιχαηλίδης θα κληθεί τη Δευτέρα εκ νέου στην Επιτροπή, όπου και θα του ζητηθεί η διεύρυνση της έρευνας και σε εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων πέραν από τα κόκκινα δάνεια. Η δεύτερη κατεύθυνση περιλαμβάνει την ετοιμασία επιστολής σε συνεργασία με το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα αποσταλεί σε όλες τις τράπεζες συστημικές σημεί, οι οποίες θα πρέπει να παραδώσουν στοιχεία για τις διαγραφές δανείων, εάν υπάρχουν. Η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί χωριστά ανάλογα με την πολιτική της κάθε τράπεζας που ίσχυε την δεδομένη στιγμή. Τρίτη κατεύθυνση, η συνεργασία με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ούτως ώστε να διαφανεί αν μπορεί να ελέγξει τους 16 εν ενεργεία βουλευτές που περιλαμβάνονται στη λίστα Γιορκάτσι. Τέταρτη κατεύθυνση, η έναρξη της διαδικασίας για εξέβρεση εμπειρογνώμων Forensic Investigator, ο οποίος θα συνδράμει στις έρευνες. Την ίδια ώρα η Ad Hoc Επιτροπή απέστειλε επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα, ούτως ώστε να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο μπορεί να συνδράμει η νομική υπηρεσία στις έρευνες. Παράλληλα, ζητείται ενημέρωση για τις έρευνες που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας.